Όχι, δεν θέλω να απαντήσω τώρα σε αυτές τις προβλέψεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σαφές αυτό που λέει. Οι ευρωεκλογές πρέπει να δώσουν το πολιτικό μήνυμα, δηλαδή το κεντρικό πολιτικό μήνυμα, ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντιστοίχηση πλέον με την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Αυτό το μήνυμα πρέπει να είναι ηχηρό και θα τεθεί εκ των πραγμάτων. Εδώ πρέπει να συμφωνήσει και ο κύριος Κεφαλογιάννης. Θα τεθεί θέμα πολιτικών εκλογών, εάν το αποτέλεσμα δώσει ένα τόσο ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Στην αντίθετη όμως περίπτωση, αν δεν δώσει τόσο ισχυρό μήνυμα, θα μπορούσε να πει κανείς τότε, σε αυτή την περίπτωση, τι θα κάνετε? Θα ψηφίσετε Πρόεδρε Δημοκρατίας για να μην έχουμε εκλογές, αφού θα έχετε πάρει το αντίθετο μήνυμα? Κοιτάξτε, ο πρόεδρος βεβαίως είναι σε ένα χρόνο από σήμερα, αλλά το όλοι πρέπει να σεβαστούμε και να αποδεκτούμε, και προφανώς θα αναπροσαρμόσει καθένα στη πολιτική του στρατηγική ανάλογα. Όλοι πρέπει να συνεφωνήσουμε καταρχάς στο ότι οι ευρωεκλογές είναι ο πρώτος μεγάλος σταθμός έκφρασης της βούλης των Ελλήνων πολιτών. Πώς και αυτό, να το αποτέλεσμα να το σεβαστούμε. Να το σεβαστούμε απολύτως. Όχι, ένα φοβερό δίλημα. Δηλαδή αυτό. Εντάξει, όλες οι χώρες που είναι. Μα το είπε όμως και τον τιμάει τον κύριο Σαββαδάκη. Όλοι θα πάρουν μια θέση. Τι πώς θα γίνει? Τον κύριο Σαββαδάκη τον τιμούν πάρα πολύ. Πολύ πολλά χρόνια. Πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέει ο κ. Σαββαδάκη. Οι ευρωεκλογές θα δείξουν τη βούληση των Ελλήνων πολιτών ευθέως. Και θα αποτελέσει το μεγάλο. Εάν να το πούμε πιο συγκεκριμένα. Εγώ συμφωνώ με τον κ. Σταθάκη. Συμφωνείτε και εσείς με τον κ. Σταθάκη, φυσικά. Γιατί ότι οι εκλογές είναι πολύ πολιτικές. Πιο πολύ πολιτικές από ποτέ. Κάποτε υπήρχε μια. Συγγνώμη και λίγο για την κορμία. Κάποτε στις ευρωεκλογές υπήρχε μια χαλαρότητα. Τώρα όμως δεν υπάρχει. Να διατυπώσω μια ερώτηση, γιατί εγώ το άρχισα. Εάν τα πράγματα δεν έρθουν όπως ελπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτό σημαίνει, λέει ο κ. Σταθάκης, και αυτό σας έκανε εντύπωση και συμφωνείτε μαζί του, ότι ενδεχομένως να προσαρμοστεί και η πολιτική μας ανάλογα με τη βούληση. Ως προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί ένα μέσο που έχετε είναι να κάνετε εκλογές. Το αίτημά μας είναι πολύ απλό. Είναι αλφαβήτα. Το αίτημά μας είναι απλό. Εάν το αποτέλεσμα είναι αυτό που θεωρούμε ότι θα είναι, τίθεται θέμα πολιτικών εκλογών άμεσα. Αυτό είναι λογικό. Εάν δεν συμβεί αυτό, προφανώς το αποτέλεσμα θα λογικό. Το σεβαστούμε και θα δούμε ποια θα είναι η πολιτική στρατηγική για το επόμενο βήμα. Αλλά το α, β δεν έχει 100 τρόπους να το ερμηνεύσει. Όχι, δίκιο έχετε. Πάμε σε διάλειμμα, θα κερδίσουμε. Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.